Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Και υπομονή, γιατί τις επόμενες ημέρες θα ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία. Οι μετεωρολόγοι μιλούν για 40 και 42 εκεί στιγμή. Από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή. Και τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Σας ελπίζουμε ότι θα έχει λυθεί τουλάχιστον η υπόθεση ο γόνιος δασμός των σκουπιδιών. Καλησπέρα στους δύο αδέλφους, τον Γιώργο Χουδαλάκη και την Λίνα Κλήτου. Τώρα, και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Να είμαστε καλά. Παρεμβάσει στο Blue Sky. Καλησπέρα στην κυρία Ελένη Αυδονίτου, βουλευτή Β' Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα στην κυρία Αυδονίτου. Στον κύριο Γιώργο Δαλιάνη, γραμματέα οικονομικών και οικονομία στον ΑΝΕΛ. Καλησπέρα κύριε Δαλιάνη. Τον κύριο Σάκη Ιωαννίδη, μέλος Πολιτικής Επιτροπής και Εκτελεστικής Γραμματείας της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας. Τον κύριο Τάκη Ευαγγελίου, τον κύριο Παναγιώτη Καρχατσούλη, στέλεχος του Ποταμίου. Καλησπέρα κύριε Καρχατσούλη, ο οποίος ξέρει πολύ καλά τα του δημοσίου, άρα θα μας βοηθήσει. Και ο κύριος Τάκης Ευαγγελίου, στέλεχος της Ενώσεως Κεντρών. Ορίστε κύριε Ευαγγελίου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή στην καθαριότητα, οι συμβασιούχοι μάλλον στην καθαριότητα, καλούνται να τα βρούνε με την κυβέρνηση. Να δούνε έτσι ώστε τι θα γίνει το μέλλον τους. Εάν αυτό δεν γίνει μέσω ΑΣΕΠ ή κάποιου τέλος πάντων αξιοκρατικού τρόπου να ανανεωθεί, να βγουν καινούργιες συμβάσεις, που είναι ο μόνος τρόπος, γιατί αλλιώς εάν μονιμοποιηθούν ή αν τους δώσει παράταση επαόριστον, ουσιαστικά μιλάμε για μονιμοποίηση αυτών, αλλά ακόμα και μέσω ΑΣΕΠ να γίνει, θα πρέπει να μπουν και άλλοι μέσα, να μπορούν να έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. Γιατί αλλιώς μιλάμε για καθαρά, αν θέλουν π.χ. 10.000 θέσεις, θα μιλάμε για 10.000 μονιμοποιήσεις των υπαρχόντων ατόμων. Κανονικά θα πρέπει, αν θα γίνει κάποιος διαγωνισμός, να γίνει αξιοκρατικά, έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι. Και αυτοί που έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν, όποιοι και αν είναι αυτοί. Εάν αυτό δεν συμβεί, τότε υποθέτουμε ότι θα αναλάβουν ιδιωτικές εταιρείες. Και οι ιδιωτικές εταιρείες αναλάβουν, δεν είναι μόνο το πρόβλημα του μεσαίωνα και της γαλέρας ή και της φρεγάτας ή όπως θέλετε πέτε εδώ τέλος πάντων. Γιατί έτσι κι αλλιώς υπάρχουν συμβάσεις. Δηλαδή πλέον ο κάθε επιχειρηματίας, όποιος και αν είναι αυτός, δεν μπορεί να πληρώνει όσο θέλει τον υπάλληλό του, αλλά όσο πρέπει και αυτό υπάρχουν. Καλός ή κακός υπάρχουν τέτοιες συμβάσεις. Με τους μισθούς, αυτούς που είναι αυτή τη στιγμή, βάσει των μνημονίων και βάσει όλη αυτή τη πορεία που είναι μέχρι τώρα. Ένα άλλο θέμα που δεν έχω ακούσει κανέναν σας βέβαια να το θίγει, προφανώς δεν το γνωρίζει, είναι ότι οι ιδιωτικές εταιρείες ανοίγουν και άλλη μία πόρτα στο θέμα της καθαριότητας. Δεν είναι μόνο οι συμβασιούχοι. Είναι θέμα, αρχίζει και η πόρτα, ανοίγει και η πόρτα της διαχείρισης των αποβλήτων. Της διαχείρισης των σκουπιδιών, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ μεγάλο και προφανώς δεν το γνωρίζετε. Και αν το γνωρίζετε, δεν το είχατε σχολιάσει. Όπου αυτό κρύβει πίσω του... Έχει να κάνει με την απεργία της ΠΟΕΟΤΑ. Αν καταλήξουν σε ιδιωτικές εταιρείες τα σκουπίδια, ναι, και φύγουν από τους, από την, αν θέλετε, από τη μορφή που είναι τώρα, ναι, μετά ανοίγει σιγά σιγά, δεν λέμε ότι θα γίνει αύριο ή θα γίνει μέσα σε μια μέρα ή σε, ναι, ένα μήνα. Ανοίγει και το θέμα της διαχείρισης αποβλήτων, που σημαίνει ότι πού αυτό, κύριε Αυδονίτου, πιστεύω να... Όχι, απλώς λέω, δεν είναι απαραίτητο ότι συνδέονται. Δεν είναι απαραίτητο, αλλά δεν είναι ότι δεν μπορεί να συμβεί. Διότι αν δείτε σε όλα αυτά τα συνέδρια και σε ομιλίες που γίνονται και σε όλα αυτά που γίνονται περί διαχείρισης αποβλήτων από τα πανεπιστήμια, από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, από τους, ναι, δήμους, που μιλάνε για τη διαχείριση των αποβλήτων, ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο κρύβει πάρα πολύ... Και η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που δεν το έχει αντιμετωπίσει. Έτσι, αυτό ακριβώς λέω. Πάντως, αυτό ακριβώς, το ίδιο πράγμα λέμε. Οι ιδιωτικές εταιρείες όμως θα βάλουν... Παρακαλώ. Κάποιοι δήμοι πιλωτικά, αν το ξέρετε, μες στην Αττική, μοίρασαν κομποστοποιητές. Εγώ μιλάω για διαχείριση αποβλήτων γενικά. Δεν μιλάμε για κάτι μικρά πράγματα. Διαχείριση σκουπίδια, εντάξει. Ναι. Σε μικρή βάση πρώτα. Η μικρή βάση είναι πάρα πολύ γρήγορα. Η μικρή βάση μπορεί να βάλει και έναν στο σπίτι σου και να τα φτιάχνει και να τα πηγαίνει στην αποχέτωση που κάνουν στην Αμερική. Αλλά η διαχείριση αποβλήτων είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Το οποίο, αν δείτε και από τους Δήμους και από ένα συνέδριο που έγινε τις προάλλες από τον Δήμο, κάποιο Δήμο της Αθήνας, δεν θέλω να αναφέρω τέλος πάντων, το οποίο είχαν συμμετέχει και άλλοι και ομιλητές κτλ. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Και το απλό που συνδέει το θέμα, ότι η διαχείριση αυτού του είδους των αποβλήτων δεν χρειάζεται αυτούς τους τεράστιους στρατούς στην καθαριότητα. Έτσι. Οπότε αυτό ανοίγει μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Οπότε εμείς πιστεύουμε ότι αν τελικά καταλήξουν στις ιδιωτικές εταιρείες, ο λόγος ή τουλάχιστον μια παρακίνηση μπορεί να έχει γίνει, το οποίο θέλει διερεύνηση, αν και μπορεί να είναι λάθος, μπορεί να είναι σωστό, αυτό θέλει μια διερεύνηση. Μήπως τελικά
έχουν βάλει τους συμβασιούχους να τσακώνονται με την κυβέρνηση ή οι συμβασιούχοι μεταξύ τους, χωρίς να φταίνουν οι άνθρωποι, γιατί οι άνθρωποι το μεροκάματό τους θέλουν. Και γι' αυτό αγωνίζονται, για να ταΐζουν την οικογένειά τους και τα σπίτια τους. Αλλά μήπως θα πρέπει να δούμε τελικά εάν πίσω από όλο αυτό το θέμα κρύβεται κάτι πολύ μεγάλο. Το οποίο σηκώνει πολύ μεγάλη κουβέντα. Κύριε Ευαγγελίου, σα ζητώ συγγνώμη. Αυτό που παρατηρούμε, κυρία Αυλονίτου. Αυτό που παρατηρούμε αυτές τις μέρες για αυτό το θέμα εδώ στη Βουλή είναι η κατάπτωση ενός πολιτικού συστήματος. Την ώρα που ο λαός πεινάει, η ανεργία είναι στα ύψη, η εφορία είναι στο 29%, οι άνθρωποι δεν έχουν δουλειές, άλλοι κλείνουν τις επιχειρήσεις. Αυτή η Βουλή ασχολείται, αντί να λύσει όλα αυτά τα θέματα, με το πόσες και αν και τι έλεγε ο οποιοδήποτε υπουργός με έναν ισοβήτη. Έτσι, η ευθυξία και το αίσθημα ευθύνης στην πολιτική αντιπροσωπεύει το κάθε πολιτικό πρόσωπο και υπέρτατος κριτής είναι ο ελληνικός λαός. Ευχαριστώ, κύριε. Όλα τα άλλα είναι ιστορία. Καλό σας βράδυ.